Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα με θέμα συμπληρώματα διατροφής και αναβολικά στεροειδή. Μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Καραμάνης, αθλητής και αυτός της σωματικής διάπλασης και φίλος μου. Θα με βοηθήσει να κάνουμε μια μικρή ανάλυση τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής και ποια είναι η διαφορά τους με τα αναβολικά. Παναγιώτη, ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γίνεται κάποιος να κατέβει σε αγώνα σωματικής διάπλασης μη κάνοντας χρήση αναβολικών ουσιών, μόνο με συμπληρώματα διατροφής, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν νομίζω να γίνεται. Δηλαδή και αυτούς που βλέπουμε στο ίντερνετ και συναντάμε παιδιά λέει ότι... Δεν θα αποκλείσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με πάρα πολύ καλές γενετικές οι οποίοι να διαμορφώνουν το σώμα τους πιο γρήγορα. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Στα τόσα χρόνια τα οποία βλέπουμε την πορεία είναι κατόρθωτα. Για πες μου κάτι άλλο τώρα. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι βλαβερά για την υγεία? Όχι, αρκεί να γίνει τροφολογική χρήση. Για συμπληρώματα μιλάμε τώρα, έτσι? Ναι. Κοίτα να δεις. Με απλά λόγια, είναι όπως ένα ποτηράκι κρασί που λέει ο γιατρός. Αν θα πεις ένα ποτηράκι κρασί, ίσως να κάνει καλό στην καρδιά. Ίσως. Το αφήνουμε εισαγωγικά. Αν πιεις 5 λίτρα, δεν θα σου κάνει καλό. Και μπορεί τη μία μέρα, ίσως να μην πάθεις και τίποτε. Αν θα μακροχρόνια, μπορεί να έχεις διάφορες παρενέργειες. Εγώ ξέρεις, θέλω να σου πω ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι πολλοί τα βάζουν όλα σε ίδιο καζάνι. Δηλαδή λένε συμπληρώματα διατροφής, πρωτεΐνες, κρεατίνες, φάρμακα, όλα αυτά είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή είναι αυτή η αμάθεια που έχει ο κόσμος, δηλαδή και το λέει αυτό το πράγμα. Σε πού οφείλεται αυτό? Είναι και η αμάθεια, αλλά είναι και αυτό το οποίο προβάλλουν οι περισσότεροι για λόγο στον οικονομισμό. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν τα αναβολικά, ας πούμε, τα νομοποιήσουν, θα πουλάνε νόμιμα, θα υπάρχει αυτή η φασαρία που επικρατεί στα γυμναστήρια? Όχι. Γιατί τότε θα αναγκαστούν να πούνε την πραγματικότητα. Αναγκαστικά. Οπότε θα καταλάβουν ότι δεν έχει θέμα το πόση ποσότητα θα πάρει. Δηλαδή κάποιος που θα πάρει τεράστια ποσότητα επειδή είναι οικονομικά πιο άνθρωπος, θα έχει καλύτερα αποτέλεσμα, αλλά κάποιος που θα πάρει λιγότερο ή αυτό που πρέπει. Χωρίς πρώτα να λέμε ότι το αφήνουμε στην άκρη το αν είναι καλό ή κακό. Ναι. Πάντοτε μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι, που είτε θα τους πει κάποιος ότι είναι καλό ή θα τους πει ότι δεν είναι καλό, αυτό θα το κάνουμε. Μιλάμε για αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Είπες για το κρασί, εγώ θα σου πω για το άλλο. Πιστεύεις ότι να πίνει κάποιος ένα ποτηράκι whisky κάθε μέρα είναι πιο βλαβερό από ότι να κάνει, ας πούμε, μια ένεση τεστοστερόνης την εβδομάδα? Ναι. Είναι πιο βλαβερό. Αυτό όμως ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί το αλκοόλ δεν το καταλαβαίνει. Το αγοράζει νόμιμα. Νόμιμα. Το παίρνει νόμιμα. Τα τσιγάρα τα αγοράζει νόμιμα. Από τη στιγμή που το αγοράζεις νόμιμα, το θεωρεί ότι δεν είναι και βλαβερό. Δεν είναι βλαβερό, βέβαια. Μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Ένας ανήλικας μπορεί να το αγοράσει. Το ίδιο ισχύει για όλους εμάς και βάζω τον εαυτό μου πρώτα από όλα, που κάνουν κάποια χρήση και λένε ότι είστε λάθος γιατί θα κάνετε κακό στην υγεία σας και το ένα το άλλο. Όμως, όταν στην οικογένειά σου μέσα αρρωστήσεις ή πονήσεις λίγο το κεφάλι σου, απευθείας σου δίνουν αντιβιώσεις, φάρμακα και πάρε το ένα και πάρε το άλλο, το οποίο αν θα τα κοιτάξεις λιγάκι, δηλαδή να είσαι λιγάκι πιο ανοιχτό μυαλός και κοιτάξεις τις ποσότητες τις οποίες παίρνεις, δηλαδή μια αντιβίωση που είναι 500 και 1000 και μπορεί να πάρεις 4 και 5 την ημέρα, με μια τεστοστερόνη π.χ. που κάνουμε εμείς που είναι 250 την εβδομάδα, οι ποσότητες είναι χαοτικές. Κι όμως σου λένε ότι εσύ κάνεις λάθος. Δυστυχώς πολύ κόσμο δεν το καταλαβαίνει. Δυστυχώς πολύ κόσμο. Προς Θεού δεν διαφημίζουμε εμείς τα αναβολικά και λέμε να πάρει. Όχι, καμία σχέση. Απλά λέμε κάπως τα πράγματα όπως έχουν. Απλώς να βγει κάποια στιγμή και να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όχι, σε πολλούς αρέσει να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους γιατί οικονομάνε χρήματα από αυτά. Όλοι φυσικοί, όλοι τρώνε. Αυτός που έχουν βρει τις μαγικές διατροφές, οι οποίοι όλοι οι υπόλοιποι είναι οι μαλάκες, οι αδαείς, οι αμαθείς, οι οποίοι είναι χαζοί τελείως. Ο καθένας ό,τι προμοτάρει. Εγώ, αν προμοτάρω εξαιρετικό πρόγραμμα μηνιαίο για κοιλιακούς, λέω ότι τους κάνω, τους κοιλιακούς μου, κάνω στο μονόζυγο, κάνω στο πάτωμα, κάνω στατικές ασκήσεις.
και το έχω φτιάξει στους τηλεκοσμάτες που διαφημίζει τη διατροφή. Λέει ότι εγώ κάνω την καλύτερη διατροφή, την αυστηρή. Ο άλλος που θέλει να διαφημίσει το συμπλήρωμα λέει ότι χάρη στο συμπλήρωμα κατάφερα ναι. το στόχο μου. Δεν είναι λάθος να δοκιμάζουμε κάποια πράγματα. Είναι λάθος να αλλάζουμε εντελώς την φιλοσοφία και όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι κακό να δοκιμάσει κάποιος μια καινούργια διατροφή. Αλίμονο. Ναι, εντάξει, okay. Ή κάποιο καινούργιο συμπλήρωμα. Αλίμονο. Καλά θα κάνει. Καλό είναι να πειραματιζόμαστε. Ωραία. Αλλά όταν αλλάζουν τα πάντα γύρω από αυτά τα οποία γνωρίζουμε τόσα χρόνια και τόσοι. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε ερασιτέχνες που κάνουν για το χαβαλέ μας και okay. Τόσοι επαγγελματίες, γιατί παραμένουν σε κάποια στερεότυπα. Μα είναι το θέμα και το. Αν γνωρίζει. Για το εσωτερικό μιλάω, τα Ολύμπια και τα σχετικά, όχι τώρα. Αν γνωρίζει πώς λειτουργεί. Κώστα, όπου κατέβει και. Αν γνωρίζει και πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν χρειάζεται να καταλάβεις. Δηλαδή, ένας μεταβολισμός σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι χαλασμένος ο μεταβολισμός του, δηλαδή και λέμε ότι μια φορά την ημέρα που τρώει, παχαίνει. Πώς δηλαδή μπορείς εσύ να του βάλεις να τρώει μια φορά την ημέρα ό,τι θέλει και να φτιαχτεί και να χάνει κιλά. Δεν γίνεται. Είναι απλά μαθηματικά. Άμα θέλεις να πάρεις, αυξάνεις θερμίδες. Άμα θες να χάσεις, μειώνεις θερμίδες. Και από εκεί πέρα ανάλογα τον άνθρωπο. Δεν γίνεται να τρως μια φορά την ημέρα. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καλά θα ήταν. Να φτιάξεις μια κατσαρό να το φας μια φορά την ημέρα. Καλά θα ήταν γιατί. Ξέρεις, πολλοί εκμεταλλεύονται σε αυτές τις διατροφές ότι σου λέει ο πελάτης ότι εγώ ας πούμε δουλεύω όλη μέρα. Και δεν έχω, δεν έχω τη δυνατότητα να παίρνω μαζί μου μπολάκια. Και σου λέει αυτός για να πουλήσει, κανένα πρόβλημα. Θα φας μια φορά το πρωί και μια φορά το βράδυ. Δεν γίνεται. Και τότε οι άλλοι, συγγνώμη, είναι κορόιδα δηλαδή που έχουν μαζί τους τα μπολάκια και τρώνε ένα τρεις ώρες. Δηλαδή. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα δεν φταίει μόνο. Τι έρευνες είναι αυτές δηλαδή, που έχουν γίνει, δηλαδή. Ποιος τις έκανε τις έρευνες. Ποιος τις έχει κάνει τις έρευνες. Κάποιος γκουρού, σίγουρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν φταίει μόνο. Για να το φτιάξουμε για εκεί. Δεν φταίει μόνο αυτός ο οποίος πουλάει. Φταίει και ο μαλάκας ο άλλος ο οποίος κάθεται και τα ακούει. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Όπως το πες. Είναι σαν να ψάχνει την τελευταία ελπίδα. Δεν υπάρχουν ελπίδες. Απλώς έχουμε μάθει δυστυχώς να τα θέλουμε όλα έτοιμα και γρήγορα. Και γρήγορα, και αυτό είναι. Χωρίς να κουραστούμε, δηλαδή να πηγαίνω να τρώσω το δυνατόν στο δικό μου πρόγραμμα, όπως γουστάρω εγώ, άντε το μεσημεράκι και λίγο το βράδυ. Προπόνηση δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε μέρα. Θα κάνω κανένα δύο προπονήσεις την εβδομάδα. Τώρα κοίτα να δεις, όλοι οι άλλοι που κάνετε αεροβίωση και ειδικά εσείς που κατεβαίνετε σε αγώνες, πολύ είστε οικονομημένοι και δεν κάνετε τίποτα άλλο στη ζωή σας. Τίποτα άλλο. Προλαβαίνετε και κάνετε αεροβίωση, αλλά εγώ ξέρεις φιλαράκι, επειδή δεν προλαβαίνω να κάνω αεροβίωση. Ξέρεις. Και πολύ περιμένουν. Εμείς φταίμε, εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να τα κάνουν όλα γρήγορα, χωρίς σκοπό. Ναι, δηλαδή τους βάζεις να κάνουν μια διατροφή, τρώνε ένα γεύμα σου λέω τρώνε, δηλαδή κοτόπουλο με ρύζι για παράδειγμα, και δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Με ένα γεύμα ρε φίλε, μετά λέει εντάξει θα φάω μια μέρα, τρώει μια μέρα, δεν βλέπει αποτέλεσμα. Και μια εβδομάδα να φας, δηλαδή μπορεί να μην δεις φοβερό αποτέλεσμα. Ναι, δηλαδή τι περιμένεις, δηλαδή με μια εβδομάδα κάνοντας σωστή διατροφή να δεις αποτέλεσμα. Ναι, νομίζω ότι όλα είναι μαγικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά. Δυστυχώς. Θέλει διάρκεια. Δεν γίνεται. Δεν έχουν εφευρεία ακόμα ένα τέτοιο χάπι να το παίρνει και να γίνει σε κομμάτια. Μακάρι να γινόταν. Μακάρι, ναι, αλλά δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να απασχολεί. Πολλοί σου λένε ότι εσένα σου αρέσει. Μα δεν μου αρέσει, άνθρωπε μου, δεν μου αρέσει να μην με τρολόγει και να τρώω, δεν το καταλαβαίνει. Απλώς πρέπει να το κάνω για να έχω αποτέλεσμα. Σε όλους μας αρέσουν τα παγωτά. Δεν υπάρχει άνθρωπο που του αρέσει το παγωτό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να μην του αρέσουν τα σουλάκια. Σε όλους μας αρέσουν αυτά τα. Μην τρελαθούμε τελείως. Τα που είναι απ' έξω, τα junk food αυτά όλα. Νόστιμα είναι, ωραία. Ναι, βέβαια. Αλλά. Παράλληλα όμως είναι και κάπως βλαβερά, ας το πούμε. Ναι, σίγουρα. Παχαίνουνε. Κάπου πρέπει να θυσιάσεις. Δηλαδή σίγουρα. Δεν γίνεται να τρως παγωτά, χάμπουργκερ και να είσαι κομμάτια. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων. Οι οποίοι, εγώ τους θεωρώ τυχαίγους. Που έχουν πιο γρήγορο μεταβολισμό και μπορούν και τρώνε και το σουβλάκι τους την εβδομάδα και δεν παχαίνουν. Εκεί ποντάρουνε οι άλλοι. Και σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, ναι, αλλά ο φίλος μου. Τρώει σουβλάκια μέρα παραμέρα και κυλιακά. Και του λες εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι όπως τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Μπορεί να μοιάζουν, αλλά δεν είναι σε όλους το ίδιο. Αλλά μοιάζουν, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα συμπληρώματα. Βεβαίως. Και εσύ διαφημίζεις υγεία τώρα. Ναι, πάνω απ' όλα. Όλο υγεία είσαι. Λοιπόν,
Πες μου ποια είναι τα απαραίτητα συμπληρώματα που ρωτάει ο κόσμος για να μάθει, που πρέπει να χρησιμοποιεί και αν πρέπει να χρησιμοποιεί συμπληρώματα. Γιατί εγώ πιστεύω, θα σου πω, ότι αν ήταν τόσο απαραίτητα, όπως το λένε, δεν θα λεγόντουσαν συμπληρώματα διατροφής, θα λεγόντουσαν, ας πούμε, αναντικατάστατα σκευάσματα φαγητού, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά λέγονται συμπληρώματα. Το να λες ότι συμπληρώματα είναι απαραίτητα είναι κάπως, δεν μου κολλάει. Αλλά τέλος πάντων, ας το πούμε, ποια είναι που πρέπει να χρησιμοποιεί ένας αθλητής σε μια προετοιμασία και όχι, ένας απλός άνθρωπος που θέλει να έχει καλά την υγεία. Θα έλεγα λίγα να το διαχωρίσουμε την προετοιμασία με κάποιον ο οποίος κάνει μια διατροφή απλή για παραλία, για να αισθάνεται ωραία. Για έναν απλά άνθρωπο που θέλει να έχει γιατί την εμφάνισή του σε καλή κατάσταση. Στη διατροφή, την οποία όποιοι τέλος πάντων την τηρούν την αγωνιστική σε εισαγωγικά, είναι πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα. Άρα, ίσως να έχεις κάποια ανάγκη από κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα λάβεις από τη διατροφή. Δεν ξέρω να συμφωνήσω αυτό. Ναι, γιατί τώρα με το καιρό τα τρόφιμα δεν είναι όπως παλιά, ναι. Το κοτόπουλο δεν είναι όπως πριν. Είναι ορμόνες που βάζουν για να μεγαλώνουν γρήγορα. Οι ντομάτες δεν είναι πια ντομάτες όπως ήταν. Κόβεις μια ντομάτα και δεν μυρίζεις καθόλου ντομάτα. Ναι. Και είναι όλες αλφάδι, είναι όλες ολοίσχες, ολοστρόκυλες. Ίδιες, δεν ίδιο είναι ίδιο αυτό το πράγμα. Αν πάρετε ντομάτες από χωριό, θα δείτε πως είναι καμία επαφή. Και γι' αυτό και μία δεν είναι ίδια με την άλλη. Εγώ νομίζω πάντως από συμπληρώματα, έτσι όπως το θέτεις, ότι τι θα ήταν απαραίτητο να παίρνει κάποιος, μια πολυβιταμίνη με μέταλλα και γνωστοιχεία, τα υπόλοιπα όλα μπορούν να τα πάρουν από τη διατροφή μας. Ναι, για παράδειγμα κάποιος ας πούμε, που δεν τρώει ψάρι, τρώει ας πούμε κοτόπουλο και μοσχάρι. Μπορεί να πάρει και ένα ωμέγα 3. Βεβαίως, για να ενισχύσει, ας πούμε, το. Άλλο αν θα μπορεί να πάρει, άλλο αν είναι απαραίτητο να πάρει. Ναι. Έχουμε πέσει στην παγίδα την οποία σου λέει ο Χι ότι φίλε κάτι να εκεί. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε πρωτεΐνη, πρέπει να πάρει 32 ήδη διαφορετικά αμινοξέα, πρέπει να πάρει βιταμίνες, κρεατίνη διαφορετικά. Ναι, αυτό συμβαίνει όταν μπαίνει σε ένα κατάστημα με συμπληρώματα. Προσπαθούν να σου τα προωθήσουν όλα αυτά. Χρειάζονται όμως όλα αυτά. Για έναν απλό άνθρωπο που μπήκε απλά να πάρει κάτι, μια απλή πρωτεΐνη. Σίγουρα όχι θα είναι τα συμπληρώματα. Μην τα απομυθοποιούμε τελείως και λέμε ότι είναι άχρηστα. Όχι, κοίτα, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Βέβαια. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, καλό είναι να παίρνει όλα. Από όλα αυτά που σου δίνουν. Αλλά το θέμα είναι τι θα σου χρησιμεύσει από αυτό. Εγώ νομίζω ότι σου λέω ότι στην αρχή τουλάχιστον για κάποιον ο οποίος ξεκινάει, τα μόνα τα οποία μπορείς να πεις ότι είναι σε εισαγωγικά πάντα απαραίτητα, κατά τη δικιά μου άποψη, μπορεί να μιλάω, θα σου λέει, είναι μια πολυβιταμίνη και άντεση και μια πρωτεΐνη. Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα είχα προσθέσει και ωμέγα 3. Γιατί ας πούμε εγώ δεν τρώω πολύ ψάρι, δεν μου αρέσει. Ναι. Θα βάζω και ένα ωμέγα 3. Από εκεί πέρα το διαμορφώνεις ανάλογα για τους χρήστες τις τροφές που τρώει ο καθένας και το. Για αυτοί που κάνουν χρήση ουσιών και ένα προστατευτικό για το σηκώτη. Εκεί πέρα πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Θα ήταν καλό να παίρνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου που κάνουν. Εκεί πέρα πάμε σε μια άλλη όμως κατάσταση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος πάει και θέλει να κάνει μια στιγμή να έχει ένα όμορφο υγιές σώμα. Είναι το γαϊδουράγκαφο που λέμε, είναι κάψουλες με το γαϊδουράγκαφο. Αυτό έλεγα για τους χρήστες. Πάντως σίγουρα βοηθάνε τα συμπληρώματα, σίγουρα δεν είναι και απαραίτητα. Είναι ότι σου δηλαδή, τρέχει η τσέπη. Ναι, κοίτα να δεις. Καλό είναι να παίρνεις αμινοξέα. Είναι καλό να παίρνεις αμινοξέα. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όχι ότι θα πάρεις μια πρωτεΐνη, θα φουσκώσεις, αν δεν την πάρεις και τρως σωστά δεν θα φουσκώσεις. Και επίσης θέλω να σου πω, μια που το κρατάω τη σκέψη, ότι αν κάποιος είναι περιορισμένος στα χρήματα και είναι να επιλέξει ανάμεσα σε ένα κουτί με αμινοξέα και 2 κιλά μοσχάρι, ας πούμε, να πάρει, είναι προτιμότερο να πάρει το φαγητό, να πάρει το μοσχάρι, ναι, παρά να πάει σε συμπλήρωμα. Αλλά ο άλλος που μπαίνει στο κατάστημα είναι, πώς να σου το πω, ρυθμισμένος με την σκέψη ότι πρέπει να πάρω κάτι οπωσδήποτε. Αυτό που θα πάρω θα με κάνει να είμαι ο Σούπερμαν. Ξέρεις, δεν είναι μόνο το κατάστημα. Το κατάστημα, ο άλλος πουλάει πράγματα που προσπαθεί να ζήσει από αυτό. Ωραία, το αφήνει μιλιά στην άκρη. Είναι γενικώς η παραπληροφόρηση η οποία υπάρχει από παντού. Από το ίντερνετ, από την τηλεόραση, από το ένα, από το άλλο. Τα περιοδικά. Τα οποία. Αυτό το ξαναπέστε για τα περιοδικά. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Υπάρχουν 5 περιοδικά, τα οποία 5 περιοδικά έχουν πίσω 5 εταιρείες οι οποίες είναι με συμπληρώματα. Δεν είναι κακό.
απλώς ας πούμε την αλήθεια το τι χρειάζεται πραγματικά. Και επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι μας θέλουμε και έχουμε μέσα μας να γίνουμε κεφαλιανοί. Η Dorian Gates, ή οπωσδήποτε ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε ένα συμπλήρωμα και θα γίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ λάθος ένα παιδί που ανοίγει ένα περιοδικό και βλέπει ότι ο Phil Heath κάνει 3 σετ σφυριά 3x12, κάνει κάμψεις με στραβόμπαρα 3x15, δηλαδή διάφορα. Ένα πρόγραμμα γυμναστικής το οποίο το προτείνει το περιοδικό, προσπαθεί να πάει και να κάνει και αυτός το ίδιο. Ρε παιδιά, δεν είναι, τώρα εντάξει. Δεν είναι το ίδιο. Ούτε επειδή βλέπεις το βιντεάκι τον Coleman ο οποίος τρώει 2 κιλά κέτσαπ μπορεί να το τρως και εσύ. Πολύ σωστό. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να αφομοιώσεις εσύ το ίδια ποσότητα. Όχι. Για διάφορους λόγους. Όχι ότι είσαι άχρηστος, αλλά δεν κάνεις όλα τα υπόλοιπα που κάνει αυτός. Είναι άλλα κιλά, άλλη ένταση της προπόνησης. Άλλα μερικά κιλά. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Ανεβαίνουμε τη ζυγαρία και λέμε wow, είμαι 100 κιλά. Ναι. Power. Από τα 100 κιλά. Και τα μένεις 70. Τα 50 είναι νερό. Wow, κανόγκο, 150 κιλά. Στη δίαιτα 70 πάλι. Έχουμε άλλα μυϊκά κιλά, άλλο τρόπο ζωής βασικό, άλλα συμπληρώματα, άλλες θεραπείες, με έναν γιατρό πάνω τους και τέλος πάντων με ένα ενδοκρινολόγο που παρακολουθεί τις εξετάσεις του συνέχεια. Είναι ολόκληρη ομάδα, δε. Φυσικά, πρόσεξε να δεις, πάλι φταίμε εμείς εκεί πέρα, γιατί ενώ ο Χι, Coleman, σου λέει ότι ξυπνάω σε 6 ώρα το πρωί, κάνω μια μισή ώρα αεροβίωση, πηγαίνω το μεσημέρι, κάνω κουμπί. Ναι, τα κάνει, αλλά δεν στα λέει και όλα. Ναι. Εγώ σου λέω ότι πες ότι αυτά επειδή είναι τα οποία λένε. Τα φανερά. Okay. Πηγαίνω το πρωί μια μισή ώρα, κάνω αεροβίωση. Πάω μετά, κάνω την πρώτη προπόνηση. Μετά ξαναπηγαίνω, κάνω ξανά αεροβίωση και προπόνηση συμπληρωματική μπουρου-μπουρου. Εσύ δεν κρατάς τίποτα από αυτά και κρατάς μόνο το κέτσα. Ακριβώς. Αυτό που μένει είναι η κέτσα. Είναι η κέτσα. Τίποτα άλλο.